Και πάμε για αλγόριθμο του Prim, που έχει τρέξει αρχικά τον αλγόριθμο του Prim και έχει οριστικοποιήσει αρκετές κορυφές. Η κοιλίδα βρίσκεται εδώ και στην ουσία μας ζητάει να τρέξουμε τον υπόλοιπο αλγόριθμο. Οπότε η επόμενη ακμή η οποία θα μπει μέσα στο συνδετικό δέντρο είναι αυτή εδώ. Νάτι, αυτή εδώ, και αμέσως μετά η κοιλίδα επαυξάνεται. Η επόμενη κορυφή είναι η V5 και η ακμή είναι η V5, V7. Και αμέσως μετά τώρα υποψήφιες 8-7-2, υποψήφιες οι ακμές, και επιλέγεται αυτή με το ελάχιστο βάρος. Όλες οι κορυφές έχουν μπει στο συνδετικό δέντρο πλέον, άρα λοιπόν η δεύτερη ακμή από εκεί που μου το κόψε ήταν αυτή εδώ, και εδώ ολοκληρώνεται εκτέλους του αλγορίθμου. Πρώτο ερώτημα, η επόμενη ακμή που θα προσθεθεί ήταν η V5-V6, όχι, λάθος, η μεθ επόμενη ακμή ήταν η V5-V6, άρα το επόμενο ερώτημα σωστό. Η επόμενη ακμή που θα προσθεθεί είναι η V4-V7, όταν λέει η επόμενη από εκεί που μου το κόψε. Άρα λοιπόν λάθος και το ερώτημα αυτό. Η ακμή V1-V7 τώρα δεν συμμετέχει, λέει, σε κανένα ελάχιστο συνδετικό δέντρο. Εδώ τώρα, για να είμαστε πλήρως τεκμηριωμένοι, αυτό είναι σωστό, αλλά για να είμαστε πλήρως τεκμηριωμένοι, εδώ πέρα θα έπρεπε κάποιος, για να είναι 100% σίγουρος με βάση θεωρία, να τρέξει τον αλγόριθμο με αφετηρία οποιαδήποτε κορυφή. Δηλαδή, αν την τρέξει από τη V1, τότε θα επιλεχθεί το 1 και αμέσως μετά το 2 και αμέσως μετά το 1 και αμέσως μετά το 3, όπως το έχει τρέξει, ας πούμε, εδώ πέρα ο Μπάρμπας. Και έτσι λοιπόν το 6 δεν θα επιλεχθεί. Αμέσως μετά, άμα το τρέξει με αφετηρία τη V2, θα τρέξει αντίστοιχα, με τη V3 αντίστοιχα κτλ. Αν το τρέξει με αφετηρία τη V5, θα επιλεχθεί το 2, μετά θα επιλεχθεί το 5 και μετά θα πάει να φτιάξει τα ίδια. Οπότε, αστραπιαία στο μυαλό, για να είναι κάποιος σίγουρος ότι δίνει την ορθή απάντηση, πρέπει να τρέξει τον αλγόριθμο με αφετηρία οποιαδήποτε κορυφή του γραφήματος. Έτσι, μόνο αυτό εγγυάται. Παρ' όλα αυτά, εδώ να παρατηρήσουμε ότι η ακμή V1-V7, η οποία έχει ένα βάρος 6, εμπερικλείεται σε έναν κύκλο ο οποίος περιέχει το 1 και το 3. Και έτσι λοιπόν διαισθητικά, και από την άλλη μεριά έχει πολύ μεγάλα βαριακμόν. Διαισθητικά λοιπόν, λογικά η V1-V7 δεν θα περιληφθεί. Ξαναλέω όμως, το ακαδημαϊκά στιβαρό είναι ότι τρέχω τον αλγόριθμο από όλες τις κορυφές, και τώρα λίγο εμπειρικά έτσι και λίγο κοπανικά είναι σωστό το ερώτημα.